Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Φόσκολο. Γιάννη, τη Δευτέρα να περιμένουμε ότι θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Ναι, μήνα καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2022 συνολικού ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, αυξάνονται οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού κατά 2,5 δισεκατομμύρια και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά 400 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τα κονδύλια τα οποία θα πάνε στα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί, αλλά και πρόκειται να ληφθούν από την κυβέρνηση και τα οποία θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για κονδύλια που θα πάνε για οικονομικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις για καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια. Επιχορηγήσεις για την κατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών. Προφανώς θα έχουμε επέκταση των δικαιούχων στο πρόγραμμα αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών. Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και επιχειρήσεων, αλλά και κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση, των εξαιρετικά επιγουσών δαπανών στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μήνα, για παράδειγμα, τα σχολεία, τα κονδύλια, τα έκτακτα κονδύλια για τη θέρμανση των σχολείων, προφανώς φωτογραφίζονται εδώ.